μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη Μαγική Πόλη. Διάβασα πρόσφατα για την ανακάλυψη την επιστημονική ότι πες να υπάρχουν ακόμη πιο φιλικοί προς τη ζωή πλανήτες από τη Γη, σε βέβαια μακρινά μέρη στο διάστημα. Όλοι θα θέλαμε να βρισκόμαστε σε μια καλύτερη πραγματικότητα. Συμβαίνουν πράγματα, συμβαίνουν καλά, συμβαίνουν ωραία πράγματα, συμβαίνουν και κακά πράγματα. Μερικά τα συναντάμε σε καθημερινή βάση, αλλά προσπαθούμε γενικότερα να στηριχθούμε στα θετικά, στα ωραία. Προτού λοιπόν μπούμε στο σημερινό μενού της σημερινής εκπομπής, θα σταθώ στα ωραία. Αφού πρώτα όμως πω ένα λυπηρό, μια φίλη μου, drummer, μου είπε την ιστορία που είχε κάποιους κακούς χειρισμούς από κάτι λογιστές και εφοριακούς και τέτοια και να υπάρχει και ο κίνδυνος για, ξέρω, 1.000 ευρώ να σου πάρουν το σπίτι και τέτοια. Αυτές τις ιστορίες που συναντάμε δηλαδή καθημερινά εδώ πέρα και μας εκνευρίζουν και μας φέρνουν στα όρια μας. Λοιπόν, προσέχτε γιατί όπου να είναι θα πάρουμε μπρος, ας πούμε, και θα πάρουμε ανάποδες και έκανα τη δήλωση τέλος πάντων αυτή τώρα και να πάμε στα μουσικά. Ωραία πράγματα συνέβησαν αυτές εδώ τις μέρες. Σας προτείνω σήμερα το βράδυ, με το που δείτε τη Μαγική Πόλη, ετοιμαστείτε, κατεβείτε κάτω στο κέντρο Ακαδημίας 18, στο Jazz Point, ένα από τα πολύ ωραία jazz στέκια της πόλης μας, όπου σήμερα για τελευταία βραδιά είναι το tribute, το ζωντανό tribute με πολυμελή ορχήστρα, στο Frank Sinatra. Λέγεται μάλιστα... Είναι Sinatra Tribute. Δεν έχω ακριβώς το όνομα αυτή τη στιγμή και ζητώ συγγνώμη. Αλλά, Ακαδημίας 18, Jazz Point, βραδιά με Big Band και Sinatra αφιέρωμα τραγούδια ζωντανά. Στο Jazz Point ήμασταν προχτές, κάναμε την παρουσίαση εγώ και ο Περικλής Παλαμιώτης του νέου mini album που είναι καθαρά για τους fans των Joker, του συγκροτήματος, που λέγεται Αστερισμός, το album. Παίξαμε και για πρώτη φορά μερικά κομμάτια live από το album. Η γυναίκα να πούμε μπροστά, για παράδειγμα. Αλήθεια αν ήταν ποτέ και διάφορα κομμάτια που υπάρχουν μέσα σε αυτό το νέο album, τον Joker. Και χτες βέβαια, συγγνώμη, στο Sound City, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο σταθμό του Αμαρουσίου, Θησέως 4, Sound City. Το καινούριο στέκι του συγκροτήματος, τον Joker, όπου εχθέσαμε μια καταπληκτική βραδιά πραγματικά, όπου και πάλι, εκτός από τον Περικλή και εμένα, η Ειρήνη Κεντικίδη έκλεψε τις εντυπώσεις και η Ιωάννα Μητσόγλου, τα κορίτσια μας, ασύλληπτες μουσική. Και έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα στο μέλλον να πούμε και για τα κορίτσια και για πολλούς από τα παιδιά που έχουν περάσει, καλεσμένους, αγαπημένους φίλους μουσικούς, πρικισμένους φίλους μουσικούς που έχουν περάσει εδώ από την εκπομπή. Φυσικά, εκκρεμεί πολύ σύντομα, γιατί ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ, θα είναι όπου να είναι έτοιμο, ο Μιχάλης ο Παούρης, που αφού έκανε γνωρίστηκε με το κοινό με τη jazz πλευρά του, κάνει ένα άλμπουμ λαϊκό. Κάτι που ίσως δεν το περίμενε και πολλοί κόσμος να το κάνει. Καλά κάνει, έχει πολλές πλευρές. Μιχάλη, εκκρεμεί το ραντεβού, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Το ίδιο ισχύει και για την Ιωάννα τη Μητσόγλου, την drummer, μία από τις καλύτερες drummer. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω άλλη. Είναι η καλύτερη γυναίκα drummer που ξέρω στην Ελλάδα. Πολύ υψηλού επίπεδου. Θα την έχουμε και εδώ να μας μιλήσει. Θα έχουμε διάφορες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις σε μελλοντικές εκπομπές. Την άλλη εβδομάδα, σας το λέω από τώρα, ότι στην Πόλη Μαγική θα έχει μία επανάληψη από την πολύ αγαπημένη εκπομπή με τους Scorpions και με τα Best Of από Scorpions και από την άλλη εκπομπή που ήταν αφιέρωμα στους Queen και τον Freddie Mercury και με πληροφορίες και με τραγούδια. Λέγοντας λοιπόν αυτά, καιρός να έρθουμε στο κυρίως μενού μας σήμερα, το οποίο είναι ό,τι πιο ευχάριστο για μένα τουλάχιστον. Εδώ μαζί μας είναι ο πρώτος καλεσμένος της Μαγικής Πόλης, δηλαδή 26 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ πέρα, μαζί με τον Μιχάλη Κλεάνθη. Καλώς ήρθες πίσω. Γεια σου, φίλε. Κοίτα, ουσιαστικά δεν θέλω να το κρύψω αυτό, ας πούμε, από τον κόσμο. Δεν θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αντικειμενικός, ας πούμε, ξέρω, στα πράγματα, ώστε κοιτάω οι καλεσμένοι, ξέρεις, να είναι, να τηρούμε κάποιες αναλογίες ή οτιδήποτε. Όχι, όχι. Είναι μια παρείστικη εκπομπή αυτή εδώ πέρα. Σας τη συστήνω αλλιώς, μην περιμένετε ότι είναι κάτι διαφορετικό.
Ο Μιχάλης είναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 100 εκπομπές μαζί. Το ίδιο ισχύει και για τον Κορνίλιο. Ναι, μπορούμε να κάνουμε και reality, άμα θες. Από το πρωί ως το βράδυ. Το συζητάγαμε στον δρόμο αυτό. Ναι. Έχουμε ατέλειωτα θέματα και δεν... είναι και πολλά τα χρόνια. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ σοβαρές αφορμές που σε έχουμε εδώ σήμερα. Καθότι γίνεται ένας πάρα πολύ πετυχημένος κύκλος της παρουσίασης των τραγουδιών σου. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή και εμένα με φνηδίασε, να σου πω την αλήθεια. Συνέβησαν πράγματα τελειώνοντας το 2013, ας πούμε, τα οποία δεν τα περίμενα. Είναι ευχάριστες εκπλήξεις αυτές και μας πάνε και αυτό το κλίμα που υπάρχει γύρω-γύρω. Αυτό το κλίμα της μιζέρια κλπ. Μεγάλη μου μικρή παρένθεση θα σου κάνω, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είναι αυτό ότι ναι, με τη χαρά αυτή που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που έρχονται στα live μας, σπάει αυτή. Δηλαδή θυμάμαι, πολύ συνοπτικά θα σου πω, θυμάμαι βραδιές, όπως και εσύ θα θυμάσαι, που την προηγούμενη μέρα είχαν ανακοινωθεί τα τέρατα, ας πούμε, ξέρω, από την τηλεόραση. Ναι. Και σε ένα πολύ βαρύ κλίμα πριν αρχίσουμε να παίζουμε. Μετά από λίγη ώρα να έχουμε έρθει όλοι σε πιο όμορφη Νιρβάνα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια μεγαλύτερη καθυστέρηση, ας πούμε, αν θες, από το κοινό που μας παρακολουθεί. Ενώ παλιότερα στο δεκάλεπτο είμαστε έτοιμοι όλοι, τώρα κάνουμε 20 λεπτά. Αλλά έρχεται. Έρχεται. Μπορούμε ακόμη δηλαδή. Τη μέθεξη. Ναι, ναι, αυτό. Και έχω να κάνω, προτείνω κι εγώ, ας πούμε, όποιος θέλει σήμερα, εμείς στις 11 η ώρα αρχίζουμε στους Βατράχους. Σούπερ. Σόλωνος 103. Είναι μία από τις δύο μπουάτ που έχουν μείνει στην Αθήνα. Εμείς είμαστε κιθαρομάγαζο και είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι λειτουργούμε με βάση αυτό το feedback, αυτή τη σχέση με το κοινό. Μιχάλη μου, ας σταθούμε λίγο στους Βάτραχους. Κοίτα εδώ. Θυμάμαι κι εγώ πιτσιρικάδες δηλαδή, ακόμη πριν καν γνωρίσω και πολύ, πολύ πρόσωπα και πράγματα, το μαγικό εκείνο στέκει, ας πούμε, ξέρω εγώ, που υπήρξε στις αρχές του το μαγαζί Βάτραχη. Μετά, για ένα μικρό διάστημα, είχε λίγο πέσει, αλλά συνειδητοποιώ ξαφνικά, ας πούμε, από τότε που το πήρες στα χέρια σου και εννοείται και με τη Σοφία, τη γυναίκα σου, και την Ροφίλη, την κόρη σου, που εκτός από καλλιτεχνικά, σαν μουσική, του δώσατε νέα ζωή. Και ο χώρος που έμοιασε για ένα διάστημα σαν να είχε μείνει λίγο πίσω, παρατηθεί. Παιδιά, είναι μαγικός ο χώρος. Μπαίνεις μέσα και νιώθεις την καλή ενέργεια, την όμορφη ενέργεια. Όχι μόνο της μουσικής, που είναι πάντα καλή μέσα στους Βάτραχους, αλλά και ναι, προσωπικά. Οι Βάτραχοι δεν είναι εργασιακός χώρος. Είναι ένας χώρος, όπως είναι το σπίτι, το σαλόνι μου, που το έχω φτιάξει έτσι, όχι για να δέχομαι τους συγγενείς κάθε όποτε γιορτάζω. Το οποίο επίσημα κανένας σας τα τυχαίνει να μπορεί να για να δέχομαι τους φίλους μας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή είναι λειτουργικός χώρος, ζούμε εκεί. Και έχει μέσα την ανάσα μας, έχει το χρώμα το δικό μας. Καθαρό στέκει, δηλαδή έτσι. Ποτέ δεν το είδα ότι πάω σε μαγαζί. Για να καταλάβεις τι γίνεται, κάποιες φορές προς το τέλος του προγράμματος η Σοφία μέσα φτιάχνει κολοκυθοκεφτέδες και βγάζει. Πού θα πάμε σήμερα. Δηλαδή, στον κόσμο, ας πούμε, εννοείται από εμάς, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις, δεν εμπορευόμαστε εμείς φαγητό. Εμείς έχουμε το κυρίως πιάτο είναι η μουσική και τα τραγούδια που επιλέγουμε με πολύ καλό ήχο. Κατά ο ήχος είναι καταπληκτικός. Έχεις κάνει stage απίστευτο εκεί πέρα. Και είναι ζεστός ο χώρος και δεν κρυώνουν οι άνθρωποι. Κοιτάμε να μην έχει κάπνα. Δηλαδή, όλα. Φροντίζουμε να είναι όπως πρέπει. Και είτε είμαστε πολλοί είτε λίγοι, δηλαδή εννοώ από το κοινό, εμείς έχουμε την ίδια ενέργεια. Είμαστε την ώρα που είμαστε στο πάλκο εκεί. Το εμείς είναι οι Βάτραχοι. Και οι Βάτραχοι δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά και άλλα παιδιά τα οποία είναι συνοδοιπόροι, ας πούμε, σε αυτό το ταξίδι. Είναι μια συντροφιά. Είστε μια συντροφιά και είναι. Εν τω μεταξύ, όταν λέμε συντροφιά μερικές φορές. Έρχονται στο νου, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, φατρίες στυλάκια, ας πούμε. Εδώ μιλάμε για καμία σχέση. Δηλαδή, έρχεστε και είστε ένα με τη συντροφιά, ας πούμε. Είναι... Ναι, ναι, είστε κατευθείαν μέλος της παρέας. Έχει πάντα μία θέση κενή για καθέναν που έρχεται ο χώρος αυτός. Όσο ακόμα τον κρατάμε και μπορούμε και τον διατηρούμε ζωντανό, θα είναι έτσι. Όταν θα πάψει να είναι έτσι, δεν θα έχουμε λόγο να τον έχουμε.
Πρωτοτυπώντας για την εποχή, εγώ αισιοδοξώ. Γιατί εντάξει, είναι και στο τέλος είναι κρίμα να χαθεί αυτό το όμορφο πράγμα. Εγώ νομίζω ναι. Αν τέλος πάντων ήμουν πολιτεία, θα έβρισκα τρόπο να αξιοποιήσω αυτές τις πηγές πολιτισμού. Και όχι μόνο τους Βάτραχους, είναι δεκάδες χώροι. Υπάρχουν έτσι, πλάκα μερικά. Για να λέμε βέβαια. Αλλά οπωσδήποτε θα μιλήσω για το δικό μου χώρο, για τον οποίο είμαι πολύ περήφανος. Δεν το συζητάμε. Είναι πραγματικά λες και μπαίνεις σε ένα παραμυθένιο χώρο όταν είσαι εκεί μέσα. Θυμάμαι και προβολές να γίνονται. Κάνουμε διάφορα. Φέρνουμε προτζέκτορες, δείχνουμε. Μας αρέσουν πολύ τα ασπρόμαυρα φιλμ. Βλέπουμε Τσάρλι Τσάπλιν δηλαδή και τέτοια. Κατά καιρούς δηλαδή γίνονται διάφορα. Και συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, stand-up comedy. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το μουσικό μέρος δηλαδή. Συμμετέχουν και άλλοι. Μέχρι θεατρικά σχήματα, επιθεωρήσεις. Βέβαια είναι μικρός ο χώρος, αλλά ό,τι μπορούμε. Είναι πολυχώρος στην πραγματικότητα. Και κάποτε βάλαμε και έκθεση ζωγραφικής, ας πούμε, σκίτσου για την ακρίβεια. Okay, νομίζω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε και άλλα τέτοια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όσο είναι ζωντανοί οι καλλιτέχνες, εννοώ ενεργητικοί και δημιουργικοί και έρθουν σε εμάς, εμείς πάντα έχουμε μία θέση και για αυτούς. Εκτός των Βατράχων, αυτό που αρχίσαμε να λέμε και λίγο πιο πριν και εγώ το παρέσυρα προς τους Βατράχους, καλά κάναμε όμως, είναι ότι αυτή εδώ, και λέγαμε ότι είναι και αφορμή καλή για να σε έχουμε εδώ, είναι ότι έχουμε βραβευμένα τραγούδια. Έχουμε μια εκπληκτική παρουσία νέου σου τραγουδιού με ορχήστρα και σε εκπληκτική εκτέλεση. Θες να πάρουμε ένα με τη σειρά, τι έχουμε τώρα. Καταρχήν, ο περσινός διαγωνισμός του Music Heaven, όπου κράτησε περίπου 7 μήνες ο διαγωνισμός, μπήκε πάρα πολύς κόσμος, ψήφισε ο κόσμος καταρχήν, δεν είχαμε επιτροπές, δεν είχαμε τίποτα τέτοια. Και εκεί το τραγούδι μας «Λέω Λόγια», το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου, ήρθε πρώτο, κέρδισε το διαγωνισμό δηλαδή. Και νομίζω με διαφορά. Ήταν μεγάλη διαφορά. Πέρασε πρώτο στον όμιλό του και μετά στον τελικό που ήταν 40 τραγούδια, από την τρίτη μέρα και μετά δεν ήταν συζητήσιμο. Ήταν συζητήσιμο. Αυτό προκάλεσε και κάποια σχολιάκια βέβαια, γιατί όπως ξέρεις... Καμιά επιτυχία. Ναι. Αλλά δεν ασχολήθηκα καθόλου μαζί με αυτά. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή ήταν μια μορφή καταξίωσης, πώς να το πω. Όχι ότι δεν ήξερα. Αν είναι καλό ή όχι. Ναι, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αλλά άλλο είναι κάτι καλό και άλλο έχει κάποια αποδοχή. Αυτό σου λέω. Και τώρα βλέπουμε. Εγώ για την ομάδα, γιατί αυτό το βραβείο στην πραγματικότητα απονέμεται σε μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα. Αρχικά, να σας πω ότι το τραγούδι είναι οικογενειακή υπόθεση. Η Σοφία έγραψε τους στίχους. Ο υποφαινόμενος στη μουσική και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι ψάξαμε και βρήκαμε το πολυφωνικό σχήμα Υπήρου για να τραγουδήσει στο ρεφρέν του τραγουδιού. Μεγάλη μας χαρά. Ξέχασα να πω το σπουδαιότερο. Όλα. Βεβαίως. Είπα λοιπόν τους δημιουργούς του τραγουδιού, αλλά ξέχασα τη σωλής του τραγουδιού. Η Εροφίλη που τραγούδησε τη σόλο φωνή. Αυτό το fair play δεν το καταλάβω. Θα σας το πούμε μετά, ομαδικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Περπατάς στη βροχή με τα χέρια ανοιχτά, μια σταγόνα από κείνη κι εσύ, μια ανάσα μικρή της ψυχής μου η φωνή, κάνει κύκλο στο φως σου να βγει, κάνει κύκλο στο φως σου να βγει.
παραμύθι παλιό, μυστικό στο βυθό. Τα μαλλιά σου καλή μαγικό. Θέλω να κρατηθώ, να ανέβω κι εγώ. Στο όνειρό σου μια θέση να βρω. Στο όνειρό σου μια θέση να βρω. Να'ρθει η νύχτα κι εσύ στο σκοτάδι γυμνή. Μια ευχή, μια μικρή προσευχή. Στη σιωπή να κρυφτώ σαν κρασί να σε πιω. Να σκορπίσω στα δυο να κοπώ. Να σκορπίσω στα δυο να κοπώ. Περπατάς στη βροχή με τα χέρια ανοιχτά. Μια σταγόνα από κοινή κι εσύ. Μια ανάσα μικρή της ψυχής μου η φωνή. Κάνει κύκλο στο φως σου να βγει. Κάνει κύκλο στο φως σου να βγει. Σκηνές. Ναι, είναι σκηνές από ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου και τις έκανα σε κόμικ και τις συνέδεσα μεταξύ τους. Νομίζω ότι είχε σχέση με το τραγούδι αυτό. Τέλειωσαν απίστευτα. Θυμάμαι ότι και σε ένα τραγούδι άλλο που είχαμε κάνει για τους έφηπους, αυτό είναι το φιλάμε για μελλοντική χρήση, είχαμε πάλι στο, για μια θέση στον ήλιο. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί. Εκεί υπάρχει και ο μονόλογος του, ο διάλογος μάλλον, του Παπαγιανόπουλου με τον Κατράκη. Αυτή η ιστορική στιγμή που συναντιέται μετά από πόσα χρόνια ο αριστερός με το δεξιό. Αυτή η φοβερή που προσφέρει ένας τον άλλον τσιγάρο και φωτιά. Πολύ ωραία σκηνή. Το λέω λόγια λοιπόν, που κέρδισε το διαγωνισμό. Κέρδισε το διαγωνισμό. Να πούμε ότι το τραγουδάει η Εροφύλη μαζί με το Πολυφωνικό Σχήμα Υπήρου. Εκπληκτική. Και δύο. Ναι, όντως. Και να πούμε ότι αυτό υπάρχει και στους έφηπους, βέβαια σε άλλη βερσιόν. Θα μιλήσουμε για τους έφηπους κάποια στιγμή. Ίσως, ναι. Εκτός λοιπόν από την πρωτιά του Λεολόγια, την προηγούμενη χρονιά είχες ασημένιο. Δευτεριά. Ναι. Οι Γρίλιες. Το τραγούδι Γρίλιες, που είναι στον ίδιο δίσκο, στο Λεολόγια, είναι και τα δύο. Είχε έρθει στη δεύτερη θέση με δύο ψήφους διαφορά. Δηλαδή, αν είχε ψηφίσει η Σοφία, που δεν ψήφισε, θα το είχαμε πάρει. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα τι είναι νίκη στα τραγούδια. Νίκη στα τραγούδια είναι όταν τα τραγούδια βρουν αποδοχή. Να το δούμε. Μπαίνεις στον όνειρό μου χωρίς να ρωτάς.
κι ό,τι σου αρέσει κρατάς. Με μάθες να χάνω κι αυτό στο χρωστό, με ένα σου φιλί στο λαιμό. Χαλασμένες μέρες σε φόντο θα μπω, θέλω να σ' αγγίξω και παίζεις κρυφτό. Πώς να μη φοβάμαι αυτό που θα έρθει, σ' αγαπάω τόσο πολύ. Μικρή μου ζωή, πίστεψα σε σένα γιατί ήσουν εσύ. Η στιγμή το τώρα δεν έχει μετά, δώσ' μου μια να πάω ψηλά. Θυμάμαι λοιπόν, πίσω από τις γρίλες κρυφά να κοιτώ. Λίγο ακόμα θέλω να πάρω φωτιά, μ' αλλά γύρω μου είναι μικρά. Πώς να βρω τα λόγια και τη μουσική. Θες να μεγαλώσω ή να μείνω παιδί. Πώς να σε χωρέσω σε μία ματιά, μια ανάσα είσαι περνάς. Ίσως οι ελπίδες μου να είναι πολλές, απ' τα παραμύθια που ξέρεις και λες. Πώς αποκοιμήθηκα τόσες φορές, ψεύτικες ζεστές αγκαλιές. Μικρή μου ζωή, πίστεψα σε σένα γιατί ήσουν εσύ. Η στιγμή το τώρα δεν έχει μετά, δώσ' μου μια να πάω ψηλά. Θυμάμαι λοιπόν, πίσω από τις γρίλες κρυφά να κοιτώ. Λίγο ακόμα θέλω να πάρω φωτιά, μ' αλλά γύρω μου είναι μικρά. Τις γρίλες κρυφά να κοιτώ. Λίγο ακόμα θέλω να πάρω φωτιά, μ' αλλά γύρω μου είναι μικρά. Γρίλες. Ναι. Οι οποίες είναι που κάνανε το ασημένιο, ας πούμε. Ναι, αυτό κάνανε το ασημένιο. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι παίχτηκε το τραγούδι. Ότι το τραγούδι δηλαδή ακούστηκε, τραγουδήθηκε και αγαπήθηκε, όπως και το λέω λόγια. Το τρομερό είναι, λοιπόν... Αυτό με ενδιαφέρει, να σου αυτό. Το συζητάμε. Δηλαδή, η επικοινωνία, χωρίς να κάνουμε αυτό που λέμε το χατήρι του κοινού, τον λαμβάνουμε υπόψη μας τον άνθρωπο που μας ακούει, αλλά δεν μπορεί να ορίσει εκείνος τη δική μας έκφραση. Τον λαμβάνουμε υπόψη μας, ξέρουμε που απευθυνόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο καλλιτέχνης να μην κάνει κολοτούμπες, να μην κάνει τον κλόουν. Απλώς για να αρέσει. Δεν είναι ο στόχος να αρέσουμε. Είναι ο στόχος να αρέσουμε γιατί είμαστε εμείς. Αν είναι να αρέσουμε και να μην είμαστε εμείς, δεν θέλουμε να αρέσουμε. Δηλαδή, κάπως έτσι το έχω φιλοσοφήσει, ας πούμε, το θέμα. Και έτσι έλυσα και το τεράστιο φιλοσοφικό ζήτημα όλων των καλλιτεχνών του κόσμου, ας πούμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα. Ένα γεγονός που υπογραμμίζει πολύ εύστοχα αυτά που λες τώρα, είναι αυτό που συνέβη στην επόμενη Music Heaven φάση. Αυτό δηλαδή που ακολουθεί τώρα, καλά δεν λέω. Το οποίο, τι εννοώ με αυτό που είπα. Εννοώ ότι το ήχος και φως είχε πια εντελώς από το κοινό εκινούμενη την... Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
είναι ένα mainstream, στα πλαίσια του λυρικού τραγουδιού, έτσι, δεν είναι mainstream pop. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο βγήκε μέσα από αυτό. Πέρασε, ήταν 450 τα τραγούδια που ήταν υποψήφια και αυτό ήταν μέσα στα 20 φιναλίστ της στέγης γραμμάτων και τεχνών. Ο τελικός έγινε στις 21 Δεκεμβρίου. Το τραγούδι παίχτηκε με τον καλύτερο τρόπο, με άριστους μουσικούς, με ιδανικό ήχο. Θα κυκλοφορήσει. Ναι, σκέφτονται εκεί να κάνουν την παραγωγή ενός CD, ίσως και με ήχο και με εικόνα εννοώ. Ναι. Θα παιχτεί και σε κάποια από τα κανάλια, νομίζω στο Μέγκα κάποια στιγμή, για να δει και ο κόσμος τι έγινε εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, κυρίως γιατί άκουσα επιτέλους το έργο μου παιγμένο από άριστους μουσικούς με ιδανικό ήχο. Δηλαδή, πού να βρεις 15 πολύ καλούς μουσικούς. Για να το δούμε. Καταστάσεις εκτός συναγωνισμού. Και τώρα που το βλέπω, να πούμε ότι ο ήχος εδώ είναι από μια κάμερα χειρός, έτσι. Δηλαδή, όταν θα βγει η παραγωγή, φαντάζομαι, θα σοβαρή είναι... Σοβαρή παραγωγή. Ναι, παίχτηκε άψογα. Ήταν μια από τις
ίσως η καλύτερη εκτέλεση που κάναμε στον τελικό. Δηλαδή, ούτε στις πρόβες δεν ήταν έτσι. Και ο κόσμος, δηλαδή... Χρωστάω χάρη στους μουσικούς. Δηλαδή, αν συνεχιζόταν το βίντεο, κάνω υπόκληση στους μουσικούς. Το νιώσα εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια μαγική στιγμή. Σε μια μαγική πόλη, ας πούμε. Μακάρι να ήταν έτσι η ζωή μας, αλλά γι' αυτό ξεχωρίζουμε αυτές τις στιγμές. Που είναι το σπάνιο, είναι πολύτιμο που λέμε. Και όσοι βρισκόντουσαν εκεί και το μοιραστήκαν, με τον Μιχάλη και την ορχήστρα αυτές τις ωραίες στιγμές, μετά όταν τέλειωσε η παράσταση, έγινε προσκύνημα. Δηλαδή περάσαν όλοι. Ούτε το νικητή δεν πήγε. Καλά, εντάξει. Που λέω λόγος. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση του κόσμου, βγαίνοντας έξω εγώ, για να πάρω αέρα που λέμε, γιατί είχε μια ένταση, καταλαβαίνεις όλο αυτό. Μαζευτήκανε πώς είναι στις βαφτίσεις και στους γάμους. Ήταν στη σειρά και εκφράζανε οι άνθρωποι. Τι να σου πω, ήταν πολύ σημαντικό. Εντάξει, φαίνεται να περιαυτολογώ τώρα, όχι, αλλά όχι. Δεν μπορώ να μην το πω. Ξέρω πολύ καλά. Μοιράζομαι αυτή την ωραία στιγμή. Και ο Μιχάλης δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή είναι ο τελευταίος. Ναι. Είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος. Εντάξει, πώς να μην το πω δηλαδή, αφού το ζήσα. Συνέβη. Συνέβη, ναι. Ένα άλλο που συνέβη, δηλαδή πραγματικά ειλικρινά σου μιλάω, ίσως βέβαια μιλάμε για βραβεία, μιλάμε για εκπληκτικά τραγούδια, προσωπική άποψη. Και δεν νομίζω μόνο προσωπική. Αλλά ένας από τους λόγους που περίμενα να κάνουμε αυτή τη σημερινή εκπομπή είναι ότι περίμενα να μας πεις το χρονικό της πόλης μετά τη βροχή και του βίντεο. Αυτό που θα περιγράψω περνάει στη σφαίρα του X-Files, ας πούμε, στη σφαίρα του μεταφυσικού. Λοιπόν, να το μοιραστούμε και αυτό δηλαδή τι συνέβη. Κάθε συνθέτης που έστελνε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό υποχρεούνταν να στείλει 3 τραγούδια, έτσι ώστε να έχουν μια συνολική εικόνα της συνθετικής του ικανότητας, σε παρένθεση η λέξη. Λοιπόν, εγώ έστειλα 3 τραγούδια λοιπόν, η επιτροπή αποφάσιζε ποιο από τα 3 θα συμμετείχε στον τελικό, αλλά για την παρουσία σου στον τελικό έπρεπε να έχεις 3 καλά τραγούδια και όχι ένα. Λοιπόν, εγώ έστειλα ένα τραγούδι που λέγεται «Η πόλη μετά τη βροχή». Στο βιντεάκι που ήθελα να ανεβάσω στο YouTube, έγραψα «City after the rain», για να υπάρχει και στα αγγλικά, και τότε βγήκε μπροστά στα μάτια μου ένας χορός που λέγεται «After the rain». Πατώντας λοιπόν «New York City Ballet», πατώντας λοιπόν αυτό το βιντεάκι για να δω τι είναι, και συμπίπτει ο τίτλος, βλέπω μπροστά στα μάτια μου τη χορογραφία του τραγουδιού μου. Δηλαδή, με άλλη μουσική, αλλά αυτό που έβλεπα ήταν σαν να το είχαν χορέψει στη δική μου μουσική, στην πόλη μετά τη βροχή. Πατώντας δε να βρω πληροφορίες γι' αυτό, διαπίστωσα ότι την ημέρα που χορεύτηκε ήταν η ημέρα που το ηχογραφούσα στο στούντιο. Δηλαδή, έμεινα έκπληκτος. Δεν το πίστευα. Τι έκανα λοιπόν, αφαίρεσα τον ήχο από τη χορογραφία και πρόσθεσα το τραγούδι μου για να πιστεί και ο κόσμος τι συνέβη, τόσες συμπτώσεις μαζί. Για να συνοψίσουμε, την ημέρα που το ηχογραφούσε αυτό το τραγούδι, «Η πόλη μετά τη βροχή», οι σπουδαίοι, επίσης σπουδαίοι θα έλεγα, αλλά στο είδος τους, χορευτές του New York Ballet, κάνανε αυτό το After the Rain βίντεο, το οποίο έρχεται και πέφτει το ένα πάνω στο άλλο και χρονικά, και τελικά θα τα δούμε το ένα πάνω στο άλλο να γίνει. Απίστευτο. Για να το δούμε. Η ομίχλη πυκνή
παγωμένη στιγμή. Ο χρόνος παλιά μας κορνίζα, στα βήματα ο ήχος πνιγμένος νυχτώνει ξανά δίχως τέλος. Ο στίχος, ο ήχος, ο μύθος, η αρχή. Πες τώρα γι' αυτό. Δηλαδή... Απλά θα πω από τα highlights της... Η εκπομπή λέγεται «Μαγική πόλη». Ναι. Το τραγούδι λέγεται «Η πόλη μετά τη βροχή». Ναι. Και μετά τη βροχή αυτοί οι εκπληκτικοί χορευτές που είναι πρωταθλητές οι άνθρωποι. Ναι, ναι, δηλαδή. Είναι αριστούργημα. Είναι... Τα παιδιά είναι δικοί μου άνθρωποι. Συντονιστήκατε χωρίς να γνωρίζεστε μεταξύ σας από τόσο μεγάλη απόσταση. Μπήκα στο New York City Ballet και έστειλα ένα μήνυμα, αλλά δεν έχει απαντηθεί. Γι' αυτό. Δεν έχει απαντηθεί. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε, τους έγραψα παιδιά, συνέβη αυτό και αυτό. Είναι μια ιστορία την οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Αλλά τι σημαίνει New York City Ballet, τώρα ποιος θα μπει και ποιος θα το δει και αν τους το μεταφέρει. Πάντως εγώ το έστειλα το μήνυμα. Και αν δεχτούμε ότι υπήρξε αυτή η συνωμοσία του σύμπαντος για να γίνει αυτό, τότε θα συνωμοτήσει για να το μάθουν κιόλας. Νομίζω ότι δεν θα χαλιόντουσαν καθόλου. Εύχομαι. Αλλά όπως και να το κάνει, εγώ δεν μπορούσα να το κρατήσω για μένα. Ήθελα να το μοιραστώ. Συγκλονιστικό τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις την άποψή μου όταν το πρωτάκουσα. Ναι. Και ούτως ή άλλως και είναι βαρύ τραγούδι, αλλά ήταν ένα μέρος. Η πόλη μετά τη βροχή στην πραγματικότητα είναι μια πόλη που μόλις ξυπνάει από μια πολύ δύσκολη νύχτα. Μια ψυχή στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω, αλήθεια, εγώ έχω μείνει... βλέπω ότι έχουμε στη συνέχεια... δεν ξέρω άμα θες να μιλήσουμε γιατί. Και η πόλη μετά την βροχή, που είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι, κατά τη δικιά μου άποψη, πώς μπορούμε να τη δέσουμε με τη χάρτινη ζωή που είναι του Χατζή. Ήταν το τρίτο τραγούδι της υποψηφιότητας. Ναι. Δηλαδή, η χάρτινη ζωή είναι... ένα παιχνίδι λέξεων με το χάρτινο το φεγγαράκι. Είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη που είχα τη χαρά, δεν ξέρω πώς να την πω, την τεράστια τύχη να τον γνωρίσω. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό στην πρώτη εκπομπή. Ναι. Και έγραψε ένα τραγούδι αφού έφυγε προς τιμήν του. Έτσι ένιωσα, έτσι έκανα. Και το έστειλα και αυτό. Μπορούμε να το δούμε αν θέλεις. Είναι με χορό πάλι.
πιο ψηλά κι απ' το φεγγάρι ψευτικό. Είναι το βράδυ χαρτινή, είναι η ζωή. Ποιο βαρκάκι σε έχει φέρει σιωπηλά σ' αυτά τα μέρη μια στιγμή, ένα αιώνα πριν. Κάθε δίληνο στον ίδιο ουρανό σ' αναζητώ κι ακούω μια φωνή για μια στιγμή που άκουγες κι εσύ να σε καλεί. Το ξέρω ότι κάθε Κυριακή σου λέει να πας εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά στην ερημιά, αλόκοτα πουλιά στη σιγαλιά, στου πόνου τα σκαλιά, στου ήλιου τα φιλιά. Απλά τα πράγματα. Κάνε ότι δεν ακούς, Μιχάλη, για να πω κάτι. Υπάρχουν διάφορα σούργελα, ας πούμε, ξέρω, που καμώνονται ότι είναι οι καινούργοι του έντεχνου, ας πούμε, ξέρω, και οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ο Μιχάλης Κλάδης, βλέπετε και ακούτε, ας πούμε, ξέρω, το αποτέλεσμα. Έχει γίνει ξέρεις τι γίνεται, έχουμε αποκτήσει πλέον μια πολύ ωραία καινούργια ελευθερία με τον ερχομό του ίντερνετ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και μπορούμε χωρίς να καθόμαστε να κάνουμε τον μπάτσο στον εαυτό μας, ας πούμε, ξέρω, όπως κάνει διάφορα πράγματα γύρω μας. Και έχεις κάνει καταπληκτικά συντεριάσματα. Να πούμε ότι και τα τρία τραγούδια, τα τελευταία που ακούσαμε, είναι live. Είναι ζωντανά, ναι, παιγμένα στο στούντιο. Και αυτό σημαίνει όλη την ελευθερία που έχει ένας μουσικός να εκφραστεί. Δηλαδή, χωρίς να είναι ο κάθε. Γιατί στις σύγχρονες παραγωγές γράφει ο καθένας ξεχωριστά. Μπαίνει ο ένας με ένα μετρονόμο, γράφει, έρχεται ο επόμενος. Όταν είμαστε όλοι μαζί όμως, παίρνουμε ο ένας τα μπόσικα από τον άλλον, δηλαδή ουσιαστικά αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Και έτσι βγαίνουν πιο ωραία τραγούδια, πιο ωραία ηχογραφημένα εννοώ. Ναι. Στο συγκεκριμένο, επειδή είναι λυρικά τραγούδια, τους έδωσε μια αίσθηση ζωντανού, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα, ναι, και νομίζω ότι περνάει στον ήχο. Όχι, όχι, είναι πολύ. Υπάρχει ατμόσφαιρα, ναι. Ναι, ναι, αυτό. Τι θα έλεγες, με τι να κλείναμε? Μιχάλη μου, καταρχήν,
Ας κάνω μία έξοδο να πω κάνα δύο πράγματα να υπενθυμίσω. Εσύ λες καλά λόγια για μένα και εγώ ντρέπομαι, ας πούμε. Τώρα πώς να τα αντιμετωπίσω, για πες. Καταρχήν αφήνω ένα κλου έτσι ανοιχτό για το μέλλον, γιατί είπαμε, ο Μιχάλης είναι πώς να το πω, να πω ότι είμαστε στο cast της εκπομπής, δεν είναι ότι απλά είναι ένας καλεσμένος, ας πούμε. Σίγουρα θα έχουμε στο μέλλον να ξαναπούμε πράγματα. Ίσως ένα από αυτά να είναι και η έφηπη. Έφηπη σημαίνει Μιχάλης Κλεάνθης, Νάσος Καβαθάς, Μιχάλης Τσαούσης, οι τρεις μας δηλαδή, όπου κάποια στιγμή... Και γιατί το λέω αυτό, θα μου πείτε τι σας αφορά αυτό και τι αφορά την εκπομπή. Οι Γρίλιες που κέρδισαν τη δεύτερη θέση πρωτοηχογραφήθηκαν στους έφηπους. Στους έφηπους, ναι. Και το λέω λόγια. Και το λέω λόγια που κέρδισε το διαγωνισμό. Και το λέω λόγια. Και η πόλη μαγική. Και η πόλη μαγική. Και το τραγούδι. Είναι που... και τα τρία έφηπα τραγούδια. Είναι δηλαδή μια δουλειά που μετράει κάποια χρόνια από τότε που είχε γίνει. Μια ηχογράφηση σταθμός. Για όλους μας. Για όλους μας. Και η οποία κάποια στιγμή πολύ σύντομα νομίζουμε ότι θα τη φέρουμε και κοντά σας. Οπότε δεν λέω τίποτα παραπάνω. Αφήνουμε αυτό το παραθυράκι για το κοντινό, ίσως λίγο πιο πέρα μέλλον. Αλλά εννοείται ότι με οποιαδήποτε αφορμή θα είμαστε πάλι εδώ. Ωραία. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα θα μπορούσατε να έχετε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, ειδικά σήμερα. Που σημαίνει ότι μετά την Πόλη Μαγική, την εκπομπή δηλαδή, τώρα που έχει λίγη ώρα ακόμη, να ετοιμαστείτε σιγά σιγά, μπορείτε να περάσετε. Είναι και κοντά μεταξύ τους αυτά και με τα πόδια είναι. Ακαδημίας 18. Στο Jazz Point σήμερα είναι η τελευταία βραδιά του Sinatra Tribute με Big Band, πάρα πολύ ωραίο live. Είναι η τελευταία βραδιά, έπαιξε αρκετές φορές στο Jazz Point και ήταν φανταστικά. Jazz Point έχει και άλλα πάρα πολύ ωραία events, όπως την Πέμπτη, αυτή είναι εδώ την Πέμπτη, που είναι η Jazz Walk. Η μπάντα, τρίο jazz, jazz fusion jazz, της Ιωάννας Μητσόγλου, της drummer, τον Joker δηλαδή, και του jazz trio της. Την Πέμπτη στο Jazz Point. Όπως σήμερα είπαμε, είναι το Sinatra. Βέβαια, είναι πολύ κοντά, δίπλα, πιο κάτω λίγο, στη Σόλωνος. 103. Σόλωνος 103, ανάμεσα δηλαδή Μπενάκι και Τρικούπι περίπου. Οι Βάτραχοι στον όροφο, ο μαγικός χώρος Μιχάλης, Εροφίλη και οι συνεργάτες τους. Okay. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Θα μιλήσουμε για τους Βατράχους. Ναι. Έχουμε να κάνουμε. Και... τραγούδια που ήδη, δηλαδή, η χαρά είναι καταρχήν που τραγούδια με τέτοια αξία μέσα σε αυτό το σουργελίκι που επικρατεί, ότι διακρίνονται και ο κόσμος πραγματικά τα αναγνωρίζει και έρχεται και ο ίδιος και στο επιβραβεύει, Μιχάλη μου. Και το τελευταίο είναι πάλι ένα διαμαντάκι. Είναι μια πρόχειρη ηχογράφηση που κάναμε στο σπίτι μας. Είναι ένα ανανούρισμα του Ναζίμ Χικμέτ, η ποίηση σε μετάφραση απόδοση ουσιαστικά Γιάννη Ρίτσου και μια μελωδία που βάλαμε εμείς. Το τραγούδι λέγεται Νανούρισμα 1 και είναι ο τίτλος του ποιητή, έτσι το λέει. Έχει δύο νανούρισματα, τα έχω φτιάξει και τα δύο, ας ακούσουμε το πρώτο. Και να σας χαιρετήσω, να πούμε ραντεβού. Την επόμενη εβδομάδα θα παίξουν δύο από τα αγαπημένα επεισόδια εδώ πέρα της Μαγικής Πόλης, Σκόρπιος και Queen. Τα λέμε σήμερα το βράδυ στο Jazz Point και στους Βάτραχους. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε εδώ στην Πόλη Μαγική. Ας ακούσουμε ένα νούρισμα νούμερο 1, τι συνάζει η Χικμέτ. Κοιμήσου εσύ ομορφούλα μου, κοιμήσου. Τον ύπνο φέρνω σου από κήπο. Στα κάστανα σου μάτια κοιμήσου εσύ ομορφούλα μου, κοιμήσου και στα γελούδια να γελάει σου η ψυχή.
σου απ' του πόντου τον αφρό. Ύπνο πλατή και δρόσερο σαν μέλισσα σχόρο αλαφρό. Κοιμήσου εσύ ομορφούλα μου, κοιμήσου κάτω απ' τα νέα μου το λευκό πανί. Νάνι μου εσύ. Αστέρια μακρινά, ύπνο γλαυκό μαυρό σε χρώματα βελούδινα. Κοιμήσου εσύ ομορφούλα μου, κοιμήσου στο προσκεφάλι. Γρυπνή, νάνι μου εσύ. Ένας λαβύρινθος ονείρων.